ειδικών φάρων καθοδήγησης τυφλών ατόμων στο διοικητήριο του Αγίου Νικολάου, ούτως ώστε να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα των τυφλών να εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι ένα σύστημα που μέσω application κινητού τηλεφώνου δίνει τη δυνατότητα καθοδήγησης του τυφλού με ηχητικό μήνυμα σε ποιες υπηρεσίες μπορεί να εξυπηρετηθεί και πώς μπορεί να έχει πρόσβαση στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη για να το εκθέσει στα αιτήματα ή τα προβλήματά του. Αυτό το σύστημα υλοποιείται μέσω του κοινωνικού προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, έχει σαν στόχο του τον άνθρωπο και την εξυπηρέτησή του και έχει γίνει σε συνεργασία με Ισραηλινή εταιρεία, τη Right Here, η οποία έχει σε παγκόσμιο επίπεδο την υλοποίηση τέτοιων ειδών δράσεων μέσω GPS. Συνεργάστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού η Περιφέρεια με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Περιφέρειας Κρήτης, το ΙΤΕ, το οποίο επιβλέπει το πρόγραμμα. Ήδη έγινε παρουσίαση από τους Ισραηλινούς στη διεύθυνσή μας η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής σε επίπεδο Κρήτης. Έχουμε τοποθετήσει τους φάρους πρώτα στο περιφερειακό διοικητήριο της έδρας, δηλαδή στην Πία Ψιλον Ηρακλείου, και τώρα ερχόμαστε να τοποθετήσουμε και στην Πία Ψιλον Λαστείου. Νομίζω ότι σε μια τέτοια ιδιαίτερη περίοδο, με επιπτώσεις πανδημίας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθήσει τους άτομα με ειδικές δεξιότητες τυφλούς του νομού Λασιθίου να εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες με έναν τρόπο που θα τους δίνει την δυνατότητα της ισότιμης πρόσβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα άτομα. Είναι και μια ένδειξη παράλληλα του σεβασμού στα άτομα αυτά και του γεγονότος ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε στο περιθώριο, αλλά να έχουν το ίδιο το ίσο δικαίωμα με όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και δεν, αυτό το πρόγραμμα αποτρέπει την περιθωριοποίηση και τους δίνει τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να καθοδηγούνται σωστά και να εξυπηρετούνται ως ισότιμα μέλη και πολίτες όπως όλοι μας. Διαπιστώνουμε για μια φορά ακόμα ότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη και δίπλα στην υγειονομική υποστήριξή του με κάθε τρόπο, γιατί έχει συμβάλει και με άλλες πρωτοβουλίες στην ενίσχυση της προσπάθειας που γίνεται έναντι του κορονοϊού με συνεργασία πάντοτε με τη ΔΥΠΕ και με άλλα ιδρύματα. Πάντοτε. Ιδιαίτερο στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι ο άνθρωπος. Χωρίς τον άνθρωπο δεν κάνουμε τίποτα και η στήριξη της κοινωνίας στην ιδιαίτερη περίοδο της πανδημίας που διανύουμε. Θέλουμε να υπάρχει κοινωνική συνοχή, να υπάρχει αλληλεγγύη και να βοηθηθούν τα άτομα των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων τα οποία πλήττονται περισσότερο από την πανδημία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.